Κυρίες και κύριοι, κύριοι αντιπεριφερειάρχα, κύριοι δήμαρχοι, κύριοι αντιδήμαρχοι του Δήμου Φλόρινας, κύριοι εκπρόσωποι των χωρών, περιφερειακοί σύμβουλοι, σύμβουλοι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των χωρών του Δήμου Φλόρινας, καλωσορίζουμε σήμερα στην πόλη μας τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Βαγγέλη τον Αποστόλου, στα πλαίσια μιας διήμερης περιοδίας που κάνει στη Δυτική Μακεδονία, μετά την υπόσχεση που μας έδωσε στο συνέδριο, το πρώτο συνέδριο αναπτυξιακό στην Κοζάνη, ότι θα επισκεφθεί και την περιοχή και στη συνέχεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στις Πρέσπες. Είναι εδώ σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε και να δοθούν απαντήσεις σε όποια ζητήματα τεθούν από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης και τους εκπροσώπους των φορέων, ώστε μέσα από μια δημιουργική συζήτηση, ένα διεξοδικό διάλογο που θα έχουμε, ελπίζω τουλάχιστον ότι θα έχουμε, να δοθούν οι όποιες απαντήσεις δοθούν από τη μεριά του Υπουργείου. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η επίσκεψη του Υπουργού γίνεται στα πλαίσια, και αυτή η επίσκεψη γίνεται στα πλαίσια μια σειρά επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών υψηλόβαθμων υπουργών, αλλά και του ιδίου του Πρωθυπουργού. Νομίζω ότι θα συμφωνήσετε ότι αυτό δείχνει το έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την περιφέρεια και ιδιαίτερα για τον νομό Φλόρινας. Δεν θέλω να κουράσω περαιτέρω εγώ. Η διαδικασία που προτείνω να ακολουθήσουμε είναι να κάνει ένα χαιρετισμό ο βουλευτής του νομού, να δώσουμε το λόγο για λίγο στον Υπουργό να κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση και να ακολουθηθεί με σειρά τοποθετήσεις από τον προτείνω να ακολουθήσουμε και ιεραρχικά, αν το θέλετε, από τον οικοδεσπότη μας, τον Αντιπεριφερειάρχη, τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Αριστείδη, που είναι και οικοδεσπότης σαν Δήμος, τον Δήμαρχο Αρμηνιών, τον Δήμαρχο Πρεσπών, και στη συνέχεια να δοθεί ο λόγος στους φορείς ώστε να θέσουν τα ζητήματα που έχει να θέσει ο καθένας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε και πάλι στη Φλόρινα και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σήμερα. Κύριε Βουλευτά, έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ εδώ, κύριε Γεωργίου. Πράγματι, θέλω να καλωσορίσω για άλλη μια φορά, γιατί είναι η δεύτερη φορά φέτος που επισκέπτεται τον νομό μας ο Υπουργός. Δεν επισκέφθηκε φυσικά τη Φλόρινα, επισκέφθηκε το Δήμο Αμυνταίου. Είναι φανερό πως το ενδιαφέρον της κυβέρνησης αυτής είναι πολύ μεγάλο με τις συχνές και τακτικές επισκέψεις υπουργών. Θέλω να τον καλωσορίσω, καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ, για άλλη μια φορά. Πιστεύω ότι ο διάλογος ο οποίος θα αναπτυχθεί θα συμβάλλει ούτε ώστε να τεκμηριώσετε και να έχετε σφαιρική άποψη για τα προβλήματα αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Κλείνοντας, θέλω προσωπικά να ευχαριστώ τον Υπουργό για την παραχώρηση του νερόμενου Αγίου Γερμανού, γιατί είναι του Υπουργείου Γεωργίας, ήταν ιδιοκτησία, στον φορέα διαχείρισης των Πρεσπών. Επίσης, οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν από τον Υπουργό σχετικά με την κατάργηση του ειδικού φόρου κρασιού θα συμβάλλουν ώστε η αντιξιακή αυτή μονάδα, το κρασί και τα ενοπία θα δώσουν όθηση προς την εξαγωγή αλλά και θα μειώσουν το κόστος παραγωγής ώστε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί. Επίσης, οι 365 νέοι αγρότες οι οποίοι είναι επιλαχόντες θα μπουν στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ. Οπότε και όλα αυτά εδώ πέρα, πράγματι, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και του Υπουργού είναι πασιφανές και τον ευχαριστώ για αυτό. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή. Απλά να πω ότι τουλάχιστον όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε γιατί μας απασχολεί και θέλουμε να στηρίξουμε τον αγροτικό χώρο. Ιδιαίτερος λόγος είναι βεβαίως το να προωθήσουμε στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας μερικά ζητήματα,
αλλά θα σας έλεγα ότι ο πιο σπουδαίος λόγος είναι ότι αυτή την ώρα ο αγροτικός χώρος καλείται και δεν καλείται μόνο από την κυβέρνηση, αλλά καλείται από τις ανάγκες που υπάρχουν στη χώρα μας να πρωταγωνιστήσει στο ζητούμενο για να βγούμε από την κρίση. Και το ζητούμενο, το ξέρετε, είναι η ανάπτυξη, η οποία ανάπτυξη εκ των πραγμάτων συνδέεται με την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, όπου και πάλι εκ των πραγμάτων είναι ο αγροτικός χώρος αυτός ο οποίος έχει τις δυνατότητες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει. Αυτή είναι λοιπόν η προσπάθεια που καταβάλουμε μέσα από τα αναπτυξιακά συνέδρια, μέσα από τις επισκέψεις, τις συναντήσεις, για να δούμε πώς, έχοντας εμείς ιδιαίτερα του αγροτικού χώρου και τους αντίστοιχους πόρους που προβλέπονται από το πρόγραμμα της ανάπτυξης, μιλάμε συνολικά, θα αναμοχλευθούν γύρω στα 6 δις στην επόμενη πενταετία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, είναι και ένα στίχημα για μας, πέραν της συμβολής μας στην ανάπτυξη, το πώς θα διαχειριστούμε και αυτούς τους πόρους εποφελία του αγροτικού χώρου. Εγώ λοιπόν ήρθα σήμερα εδώ για να κλείσουμε ουσιαστικά μια προσπάθεια που έχουμε κάνει ιδιαίτερα για τη Δυτική Μακεδονία, δεν θα αναφερθώ τώρα στα προβλήματα, είναι γνωστά, να μπορέσουμε να κλείσουμε βάζοντας ως σημαία, θα έλεγα έτσι, τις προσπάθειες που καταβάλουμε στον αγροτικό χώρο την Δυτική Μακεδονία. Ήρθε ο Πρωθυπουργός, έγινε το συνέδριο, επισκεφθήκαμε άλλες φορές και υπουργοί και κλιμάκια κυβερνητικά και στελέχη του κόμματος ιδιαίτερα, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις για να πάμε μπροστά. Θέλω λοιπόν στη σημερινή μας συνάντηση, κάναμε μια συνάντηση πριν από λίγο με τον Αντιπεριφερειάρχη, μας είπε μερικά πράγματα μαζί όλοι, να ξανακουβεντιάσουμε και να τοποθετηθείτε εσείς, ούτως ώστε εγώ μέσα στις δυνατότητες που υπάρχουν να μπορέσω να σας απαντήσω για το πώς αυτή την ευθύνη που έχουμε αναλάβει όλοι θα μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας πλέον από όπου σε εσάς.